αυτή μία από τις μεγάλες κατηγορίες που απευθύνονται στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν πρόβλεψε. Κανείς δεν πρόβλεψε. Η ιστορία αυτή ξεκίνησε πολύ δειλά τον Γενάρη του 2015, αλλά πάρα πολύ δειλά. Άρχισε σιγά σιγά όμως να αναπτύσσεται. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει. Εκ των υστέρων υπήρξαν κάποιες προβλέψεις έγκαιρες από το ΝΑΤΟ, οι οποίες είτε αμελήθησαν ή δεν τις είχαν πάρει αυτές, αλλά και από την Ευρώπη δεν υπήρξε αντίστοιχη πρόβλεψη κινητοποίηση. Πρώτη φορά που η Ευρώπη συζητάει για τη μετανάστευση σαν ένα έκτακτο φαινόμενο είναι 24 Απριλίου, δηλαδή Μάιο. Το πρώτο, μέχρι τον Μάιο, τα πράγματα είχαν μια αυξητική πορεία, αλλά ήταν διπλασιασμός, τριπλασιασμός των προσφυγικών ροών, κάτι που ανησυχούσε, αλλά όχι ιδιαίτερα. Τον Ιούνιο καταρρίπτεται το επισυπιστικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στα στρατόπεδα των προσφύγων στην Τουρκία, στην Ιορδανία και στο Λίβανο. Και το Σεπτέμβριο πια διακόπτεται η επισυπιστική βοήθεια και πέφτει στα 50 σέντ την ημέρα ανάτομη. Και έχουν κλείσει όλα τα σχολεία στα κάμπ. Συγχρόνως γίνεται τέλη Μαΐου η κατάληψη της Παλμύρας. Ο ISIS αρχίζει και επικρατεί και κάνει μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Και εκεί πέρα, λίγο πριν, μέσα στον Αύγουστο, έχουμε ξαφνικά ένα εκατονταπλασιασμό πλάς, που το φθινόπωρο φτάνει το 1000% αύξηση του προσφυγικού ρεύματος. Επομένως, οι παρατηρήσεις αυτές που ότι η κυβέρνηση δεν μπόρεσε έγκαιρα να προβλέψει είναι γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να προβλέψουμε έγκαιρα, αλλά είναι επίσης γεγονός ότι κανείς δεν μπόρεσε έγκαιρα να προβλέψει, κακώς εκ των υστέρων, αλλά αυτή είναι μια σοφία εκ των υστέρων, από όλες τις χώρες της Ευρώπης και από την Αμερική και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένα ενωμένο σύνολο χωρών. Επομένως, τούτη εδώ είναι μια κατηγορία η οποία δεν στέκει. Βρεθήκαμε λοιπόν εκεί πέρα τέλη Αυγούστου φθινόπωρο μπροστά σε ένα απίστευτο κύμα. Μέσα στο 2015 είχαμε 850.000 πρόσφυγες και μετανάστες που περάσαν από τη χώρα μας. Σας το λέω τώρα και να το κρατήσετε σαν δεδομένο, η αναλογία που δίνουμε εμείς είναι ότι είναι 75% πρόσφυγες, 25% μετανάστες. Η αναλογία που δίνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι ότι πρόκειται για 80% πρόσφυγες και 20% μετανάστες. Ήταν δηλαδή και παραμένει ακόμα, παρά τις μερικές διακυμάνσεις, ένα απίστευτο προσφυγικό ρεύμα που δίπλα του έχουν προσκοληθεί και οι οικονομικοί παράνομοι μετανάστες. Το Σεπτέμβριο λοιπόν βρισκόμαστε εκεί πέρα, τα έχουμε χάσει, καθυστερούμε, είμαστε μια χώρα η οποία βγαίνει από τα μνημόνια, οικονομικά τσακισμένη, με ένα διοικητικό μηχανισμό που, αν δεν κάνω λάθος, το 1/3 των ανθρώπων στο δημόσιο τομέα έχουν απολυθεί, με σκάφη της ακτοφυλακής χαλασμένα, με περιπολικά χαλασμένα, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Έχουμε μία ιδιομορφία. Είμαστε χώρα τράνζιτ. Δηλαδή δεν έρχονται για να μείνουν στην Ελλάδα, έρχονται για να φύγουν από την Ελλάδα στην Ευρώπη. Από πού έρχονται? Από τις ακτές της Τουρκίας. Σιγά σιγά δημιουργείται ο άτυπος ανθρωπιστικός διάδρομος στην Ιδωμένη. Μιλάμε ότι είναι ένα κομμάτι των συνόρων το οποίο έχει ένα φάρδος 30-35 μέτρα και από εκεί πέρα αυτοί οι πρόσφυγες μαζί με τους παράνομους μετανάστες φεύγουν και προχωράνε προς την κεντρική Ευρώπη.
Μέχρι σήμερα έχουν μαζευτεί 1.200.000 στη Γερμανία, 100.000 στην Σουηδία, 90.000 στην Αυστρία. Εμείς έχουμε 15.000 ανθρώπων οι οποίοι ζήτησαν άστυλο για να παραμείνουν εδώ στη χώρα μας, τις οποίες προχωρούν. Και όπως ξέρετε, ξαφνικά και παραβιάζοντας τις συμφωνίες που είχαν γίνει την περασμένη εβδομάδα, 5 αρχηγοί αστυνομιών καταργούν την απόφαση των ηγετών της Ευρώπης και κλείνουν το σύνορο στην Ιδωμένη και βρισκόμαστε στη σημερινή κατάσταση. Θα επανέλθουμε στο σήμερα. Τον Σεπτέμβριο που έχω γίνει εγώ υπουργός και που συμμετέχω στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο, αποφασίζεται η πολιτική της Ευρώπης για το προσφυγικό, η οποία έχει τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το registration, η καταγραφή. Αυτό γίνεται μέσα από ειδικά μηχανήματα, τα Eurodac, είναι ενιοποιημένο σε όλη την Ευρώπη και έχει έναν πολύ λογικό σκοπό, που εμείς συμφωνούμε σε εθνικό επίπεδο, που λέει ότι πρέπει να ξέρουμε ποιος μπαίνει μέσα στη χώρα μας, ποιος μπαίνει μέσα στην Ευρώπη και να έχουμε ένα αρχείο αυτών των ανθρώπων. Το δεύτερο είναι το relocation, που θα πει με την κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι αν κάτσουν στην Ελλάδα 40, 50.000, 60.000, 70.000 άνθρωποι, αυτοί θα πρέπει να μετεγκατασταθούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Βάζει δηλαδή μία αναλογική απορρόφηση των προσφύγων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Βέβαια, οι αντιδράσεις υπάρχουν από τότε και για να μην μπλοκάρει το Συμβούλιο, περνάει σε εθελοντική βάση. Και περνώντας σε εθελοντική βάση έχουμε μια τεράστια αποχή κρατών από αυτό το σύστημα. Και το τρίτο είναι η επανεγκατάσταση απευθείας από την Τουρκία, την Ιορδανία και τον Λίβανο μέσα από τα κάμπ του ΟΗΕ, χωρίς να χρειάζεται να περνάνε το Αιγαίο ή οτιδήποτε. Εμείς ήδη από το φθινόπωρο βάζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια συνολική πολιτική, η οποία έχει τα εξής. Λέει ότι πρώτον, αντικειμενικά, πέρα από εθνικισμούς ή οτιδήποτε άλλο, η ροή ξεκινάει από τα παράλια της Τουρκίας. Συγχωρέστε με, δεν θα μιλήσω για τη θέση μας να σταματήσει ο πόλεμος. Καμιά φορά θεωρώ ότι το να λέμε συνέχεια τα αυτονόητα δεν έχει κάποιο νόημα. Είναι σαφές ότι την προσφυγιά τη δημιουργεί ο πόλεμος και τον οικονομικό μετανάστη τον δημιουργεί η φτώχεια. Επομένως, το να σταματήσει ο πόλεμος είναι η πρώτη μας θέση, αλλά από εκεί και πέρα πάμε στην ποιήση. Προσπαθώ να γίνω λίγο πρακτικός. Βάζουμε λοιπόν στην Ευρώπη τη θέση που λέει ότι αντικειμενικά όλες οι ροές έρχονται από τις ακτές της Τουρκίας. Άρα, αν πρέπει να υπάρξει έλεγχος των ροών, πρέπει να υπάρξει στην ακτή της Τουρκίας. Δεύτερο θέμα που βάζουμε είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μεγάλα κάμπ με αξιοπρεπείς συνθήκες και υπό την αιγίδα του UNHCR των Ηνωμένων Εθνών προσφύγων, όπου θα γίνεται από την Τουρκία, την Ιορδανία και τον Λίβανο απευθείας με την κατάσταση στην Ευρώπη. Και τρίτον, δηλώνουμε ότι εμείς θα συμμετέχουμε στο relocation, καταγγέλλοντας συγχρόνως τις χώρες οι οποίες ακόμα και ενώ το ψηφίσανε, δεν συμμετείχαν σε αυτή την ιστορία. Αυτή η θέση που εμείς βάλαμε το Σεπτέμβριο, και ότι το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, δεν είναι ελληνικό, δεν είναι ελληνοτουρκικό, απλά η Ελλάδα είναι η χώρα που μεσολαβεί. Είναι η αρχή του διαδρόμου, έτσι λέγαμε τότε και λέμε τώρα, ενώ αυτοί οι οποίοι θέλανε να κατηγορήσουν την Ελλάδα, ας πούμε οι χώρες του Βίζεγκραντ, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Πολωνία, λέγανε ότι η Ελλάδα είναι η πόρτα. Αυτή η πολιτική διαμάχη βάσταξε δύο μήνες, περίπου τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτώβριο-Νοέμβριο υιοθετήθηκε από την Ευρώπη όλη η πρότασή μας. Έγινε το action plan με την Τουρκία, το οποίο δεν προχώρησε καθόλου μέχρι τώρα και σήμερα βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Αυτό όλο. Επίσης θέλω να σας πω ότι εμείς είχαμε αναλάβει την ευθύνη
της δημιουργίας των hot spot. Τα hot spot τι είναι, γιατί πάρα πολλοί τα βλέπουν με τα στρατόπεδα προσφύγων. Τα hot spot είναι ένα εφεύρημα, κατά την άποψή μου καλό, το οποίο χρησιμεύει στο να γίνει καταγραφή. Είναι δηλαδή χώροι που έχουν ένα κομμάτι ξενοδοχειακών παροχών, όπου οδηγούνται οι πρόσφυγες από τις βάρκες να φάνε ένα πιάτο φαΐ, να πιούν ένα νερό, ένα τσάι, να κοιμηθούν και μετά οδηγούνται για καταγραφή, για registration, στο δεύτερο κομμάτι του κοσμού, που είναι στη φροντίδα της αστυνομίας. Σε όλο αυτό το παιχνίδι, όλο αυτό το διάστημα, λεχθήκανε πολλά για τις ευθύνες της κυβέρνησής μας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τα οποία είχαν μία βάση αλήθειας, αλλά παντρευόντουσαν με ένα μεγάλο ψέμα. Και έτσι στηρίχθηκε αυτό το παιχνίδι ενοχοποίησης στην Ευρώπη απέναντι στη χώρα μας και από την αντιπολίτευση μέχρι πρότινος απέναντι στην κυβέρνηση που στήριζε. Λέγανε δηλαδή ότι δεν κάνουμε καλή καταγραφή, ότι δεν τους περνάμε από τα μηχανήματα, ότι για κάθε 100 που περνάνε, ας πούμε, να δω εδώ τα στοιχεία μου, συγγνώμη, ότι το Σεπτέμβριο για κάθε 100 που περνούσανε καταγράφαμε μονάχα τους 30 στο μηχάνημα και οι άλλοι 70 δεν καταγραφόντουσαν. Και αυτό είναι αλήθεια. Το μεγάλο ψέμα είναι ότι εμείς είχαμε ζητήσει 100 μηχανήματα και είχαμε το Σεπτέμβριο 12. Και τα υπόλοιπα γραφόντουσαν με μία ηρωική προσπάθεια της αστυνομίας. Γινόταν δακτυλοσκόπηση με μελάνη και προσπαθούσαμε μετά να τα περάσουμε στο σύστημα. Ένα δεύτερο ψέμα είναι ότι δεν θέλαμε τη Frontex. Η αλήθεια είναι ότι εμείς είχαμε ζητήσει από τον Ιούλιο 1.700 άτομα της Frontex για να μας βοηθήσουν στην καταγραφή, δεν είναι τίποτα πιστολέρος. Και μέχρι πριν από λίγο είχαμε μόνο 700 από αυτούς στην ακτοφυλακή. Ότι εμείς ήμασταν αντίθετοι με την ακτοφυλακή. Η αλήθεια είναι ότι εμείς ήμασταν από τις πρώτες χώρες που βάλαμε το θέμα της ενιαίας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής και ότι είχαμε ζητήσει 26 σκάφη από τη Frontex, η οποία θα μετέπειτε σε ευρωπαϊκή ακτοφυλακή και από αυτά μέχρι σήμερα έχουμε μόνο 8. Έτσι λοιπόν φτιάχτηκε ψηφίδα την ψηφίδα ένα παιχνίδι ενοχοποίησης της χώρας μας. Υπάρχει επίσης αυτό το περίφημο ότι τόσα εκατομμύρια δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση που τα έχετε πάει, γιατί δεν τα έχετε πάρει. Και εγώ όταν έγινα υπουργός και το άκουγα, φανταζόμουν ότι υπάρχει ένας κουμπαράς που βάζει κανείς το χέρι του μέσα και παίρνει τα λεφτά και τα ξοδεύει. Είναι επιλέξιμες δαπάνες. Τα 450 εκατομμύρια ήταν το πλάνο που είχαν δοθεί στην αρχή του 2015 για ένα πλάνο 7 ετίας με βάση την νόμιμη μετανάστευση, όχι αυτό το πρόβλημα. Και τα 75 που δόθηκαν εκτάκτως ήταν επιλέξιμα. Δηλαδή δεν μπορούσα να πάρω λεφτά για σίτηση εάν δεν προβλεπότανε μέσα. Δεν μπορούσα να μην πάρω σκυλιά που προβλεπότανε μέσα, ας πούμε, επειδή προβλεπόταν μέσα. Πέρασε αρκετός καιρός διαπραγματεύσεων μέχρι να γίνουν λίγο πιο ευέλικτα. Εκεί γύρω στο Νοέμβριο αρχίσαμε να απορροφούμε χρήματα από αυτά. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια φοβερά δύσκολη γραφειοκρατία και μια φοβερά δύσκολη γραφειοκρατία έχουμε και εμείς. Επομένως, και αυτό το πράγμα δεν είναι όλη η αλήθεια. Δεν προσπαθώ να σας πω ότι τα έχουμε κάνει όλα φοβερά και ότι φοβεροί τύποι είμαστε. Προσπαθώ να σας πω ότι πάνω σε αδυναμίες δικές μας, σε αδυναμίες της διοίκησης, χτίστηκαν ολάκερα ψεύδι, τα οποία είχαν σκοπό να υποτιμήσουν τη χώρα μας και εγώ νομίζω ότι στην αρχή και η αντιπολίτευση έπεσε σε αυτή τη λούμπα, τα χρησιμοποίησε για να υποτιμήσει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ενέτεινε την υποτίμηση της χώρας μας στο εξωτερικό. Κάτι που, όπως θα σας πω παρακάτω, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση έχει αλλάξει.
Σήμερα πού βρισκόμαστε? Σήμερα βρισκόμαστε στο ότι έκλεισε το σύνορο στην Ιδωμένη. Θα προσέξατε ότι λέω το σύνορο στην Ιδωμένη, γιατί αυτή η ρημάδα η Ιδωμένη ήταν η βασική αιτία του πανικού της εξόδου από τη Σέγγεν και ότι θα κλείσουμε τα σύνορα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το σύνορο στην Ιδωμένη είναι μία άτυπη τρύπα στα σύνορά μας με τα Σκόπια. Και τώρα που έκλεισε αυτό και πριν, τα αεροδρόμια μας λειτουργούν κανονικά, οι πολίτες μας πηγαίνουν με την ταυτότητά τους στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι έρχονται έτσι εδώ σε εμάς, τα καράβια μας, τα τρένα μας, τα φορτηγά μας, τα εμπορεύματά μας φεύγουν κανονικά για την Ευρώπη. Επομένως, θέμα εξόδου από τη Σέγγεν δεν τέθηκε ποτέ, αν και νομικά δεν γίνεται κιόλας. Αυτό το οποίο ετίθετο, αυτό το οποίο το είχαμε δει και προετοιμαζόμασταν γι' αυτό και αν θυμόσαστε εδώ και 2 μήνες περίπου εγώ στις συζητήσεις που είχα και στην ενημέρωση που έκανα έλεγα ότι θα κλείσει τελικά αυτό εκεί πέρα το κομμάτι γης που περνάνε οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Επομένως θέμα εξόδου από τη Σέγγεν δεν υπήρξε. Υπήρξε μια ιστερία η οποία ξεκίνησε ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να πετύχουν ένα Grexit μέσω του προσφυγικού και να το συνδέσουν με την προηγούμενη ιστορία του Grexit. Αυτό έκανε κακό στον τόπο μας, ευτυχώς και αυτό τώρα, κάτω από την πίεση των γεγονότων και κάτω από την σωστή πολιτική, νομίζω, που ασκήσαμε, έχει αρχίσει και μαλακώνει και τραβιέται προς τα πίσω. Την περασμένη εβδομάδα έγινε η Σύνοδος των Πρωθυπουργών, summit το λένε στις Βρυξέλλες. Εκεί πέρα αποφασίστηκαν διάφορα πράγματα, τα οποία ήταν θετικά για την Ελλάδα. Εκτιμούσαν ότι επιτέλους τελειώσαν αυτά τα ρημάδια, τα hotspot και πάνε πάρα πολύ καλά. Ότι έχουμε πετύχει και έχουμε φτιάξει camp για να βάζουμε μέσα πρόσφυγες που χρειάζονται για να γίνεται μετά το relocation και είμαστε σε ένα σωστό. Και αφού αποσπάσαμε όλα αυτά τα θετικά, επειδή πριν από μερικές μέρες συζητιόταν πολύ έντονα ότι θα κλείσει η Ιδωμένη, συγκαλέσαμε και μία σύσκεψη, ο Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, υπό την Προεδρία του κ. Τούσκ, όπου συμμετείχε ο Καγκελάριος της Αυστρίας, ο Πρωθυπουργός της Τσεχίας, το Βίζεγκραντόλουκα. Εκεί πέρα αποφασίσαμε ότι μέχρι τις 7 Μαρτίου που θα γίνει το καινούργιο summit, το σύνορο στην Ιδωμένη θα παραμείνει ανοιχτό και το status quo το ίδιο. Και ώσπου να γυρίσουμε με το αεροπλάνο, άλλαξε. Δηλαδή μαζευτήκανε στο ενδιάμεσο 5 αρχηγοί αστυνομίας και αλλάξανε μία απόφαση που είχαν πάρει οι πρωθυπουργοί όλων των χωρών της Ευρώπης. Γυρίζοντας πίσω λοιπόν, βρεθήκαμε σε μία εικόνα όπου το σύνορο αυτό στην Ιδωμένη έκλεινε, άνοιγε εκεί πέρα που περνούσαν 2 με 2.500 την ημέρα, άρχισαν να περνάνε 70, 85, 280, 175. Το μήνυμα ήταν σαφές. Αμέσως μετά ήταν η δική μου Σύνοδος Υπουργών Εσωτερικών στις Βρυξέλλες, θέσαμε επιθετικά τα ζητήματα. Επιθετικά τώρα μην φανταστείτε αυτά τα ηρωικά και τσαμπουκαλίδικα που γράφουν εδώ πέρα οι εφημερίδες. Μέσα σε ένα αμυγός πολιτικό πλαίσιο χαρακτηρίσαμε εχθρική την ενέργεια που έκανε η Αυστρία, την οποία είπαμε ότι θεωρούμε φίλη χώρα. Θεωρήσαμε εχθρικές τις κινήσεις που κάναν τα άλλα κράτη, απομονώθηκαν. Η Αυστρία βίωσε μια πολιτική απομόνωση πάρα πολύ έντονη από όλα τα κράτη, το ίδιο και τα κράτη του Βίζα. Εμείς επενεθήκαμε, αλλά το σύνορο παρέμεινε κλειστό. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε στις τηλεοράσεις και το οποίο αξίζει να το αναλύσουμε. Εγώ θα περιμένω ερωτήσεις πάνω σε αυτό το πράγμα. Να σας πω τώρα τι, ότι στερηθήκαμε έτσι γιατί το βλέπαμε ότι θα κλείσει η Ιδωμένη. Απλά στερηθήκαμε 20 μέρες που θα μας έδινε τη δυνατότητα να έχουμε στήσει τους πρόχειρους καταβλισμούς, όχι τους καταβλισμούς για μετεγκατάσταση, ώστε να αποφύγουμε τα φαινόμενα
τη συσσόρευση τόσων ανθρώπων στην Ιδωμένη, τόσων ανθρώπων στον Πειραιά, του άλλου μέσα στην Εθνική να περπατάνε. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι μέσα στο ερχόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο το πολύ, η κατάσταση αυτή θα έχει διευθετηθεί με έναν τρόπο ο οποίος αρμόζει και στη δική μας αξιοπρέπεια και στη δική τους αξιοπρέπεια. Τα στοιχειώδη μιλάω. Μιλάω δηλαδή για φαγητό, μιλάω για τη δυνατότητα του να κάνουν ένα μπάνιο, να έχουν μια στέγη που μπορεί να είναι σκηνή στο κεφάλι τους και να είναι υποφύλαξη και όχι υποκράτηση. Το τονίζω αυτό το πράγμα. Κάποιοι από αυτούς, κάποιοι παράνομοι μετανάστες, αναγκαστικά θα τεθούν υποκράτηση. Τώρα προετοιμαζόμαστε, έχουμε βγάλει, το είχαμε ήδη έτοιμο, το καταθέσαμε στην Ευρώπη, ένα πλάνο εκτάκτου ανάγκης. Σε αυτό το πλάνο ζητάμε από την Ευρώπη διάφορα είδη, διάφορα πράγματα, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε τους πρόσφυγους αυτούς καταβλισμούς και ζητάμε και χρήματα γιατί θα χρειαστούν προσλήψεις εκτός μνημονίου, προσωπικού, έξοδα φαγητού. Επομένως, υπολογίζεται γύρω στα 450 εκατομμύρια όλα μαζί, λεφτά και είδη. Εδώ είμαστε σήμερα, θα πάμε στο καινούριο summit την Κυριακή. Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι το προσφυγικό παραμένει ευρωπαϊκό πρόβλημα. Οι μονομερείς ενέργειες διαλύουν την Ευρώπη και το πληρώνει αυτό το πράγμα η Ελλάδα. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να γίνουμε μια αποθήκη τεράστια ψυχών και απαιτούμε να μοιραστούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες με βάση υπάρχει ένας αλγόριθμος εκεί πέρα που έχει σχέση με τον πληθυσμό, με την οικονομία και με την έκταση της κάθε χώρας να μοιραστούν αναλογικά στις χώρες.